Πορεία, όπως μας είπε η Κατερίνα σήμερα το πρωί, συνεχίζονται να γίνονται έλεγχοι σε αυτά, τα σχολικά λεωφορεία, κυρίες και κύριοι. Τώρα κάποιος θα διερωτηθεί γιατί δεν έγιναν πριν να ξεκινήσει η σχολική χρονιά και γίνονται τώρα που ξεκίνησε. Επειδή κατέβασαν μαθητές στα λεωφορεία και βγήκαν οι υπεύθυνοι του ΤΟΜ πάνω να κάνουν τους ελέγχους. Μετά που έφεραν όμως τα παιδιά στο σχολείο. Χθες το θέμα αυτό απασχόλησε την Επιτροπή Μεταφορών. Ο κύριος Μουσούτας είναι μαζί μας για να μας πει όλα όσα ακούστηκαν. Γεια σας κύριε Μουσούτα μου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά στους μαθητές και στους μαθητές. Α, νόμιζα σε μένα θα πείτε καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι. Καλή νέα βουλευτική σεζόν, να πούμε, κύριε Μουσούτα, και τηλεοπτική επίσης. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο μαζί, κύριε Μουσούτα, έχουμε αναδείξει και έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, ειδικότερα δυστυχώς κατά την περσινή σχολική χρονιά, που το θέμα των λεωφορείων μας απασχόλησε, γιατί είχαμε ακατάλληλα τελείως λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν τους μαθητές μας στο σχολείο. Οι έλεγχοι έρχονται εκ των υστέρων, βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι όχι, τώρα. Όχι. Και το συζητήσαμε στην Επιτροπή. Ο Υπουργός μας ανέφερε ότι για τα σχολικά λεωφορεία, αυτά που μεταφέρουν μαθητές, είτε για το πρόγραμμα Door to Door, είτε για το άλλο με τους μαθητές στο γυμνασίο. Ναι. Υπάρχει απόφαση και θα πρέπει να έχει περάσει από MOT τους τελευταίους τρεις μήνες. Μάλιστα, σωστό. Ανεξάρτητα του ότι η νομοθεσία λέει αυτά τα οχήματα ότι το MOT είναι κάθε χρόνο. Πέραν αυτού, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τα σχολεία, θα πρέπει να έχει MOT των τελευταίων τριών μηνών. Mm-hmm. Πέραν αυτού, είχαν ξεκινήσει ελέγχοι αυτών των αυτοκινήτων πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Αυτός ο έλεγχος που έγινε οπτικός επιτόπου είναι επιπρόσθετος έλεγχος ακριβώς για να εκμηδενιστούν οι όποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν στο παρελθόν, είτε να μην εργάζονται τα κλιματιστικά, σχισμένα καθίσματα, λερωμένα λεωφορεία. Τέθηκε θέμα και για τη χρονολογία των λεωφορείων, δηλαδή το πόσο παλιά είναι τα λεωφορεία, δηλαδή να χρησιμοποιούνται λεωφορεία μέχρι μιας ηλικίας, και όλα αυτά είναι στην προσπάθεια ούτως ώστε να είναι όσο πιο ασφαλή γίνεται, να είναι παρουσιάσιμα, να μην είναι εικόνες που είχαμε δει στο παρελθόν, που για να είμαστε ειλικρινείς ήταν η εξαίρεση, δεν ήταν ο κανόνας, αλλά υπήρχε. Είδαμε που είχε φυτρωμένα μανιτάρ, γιατί ήταν πάνω στην οροφή. Ναι, καλά, ολόκληρα δέντρα ήταν. Είχαμε σχισμένες καρέκλες, έτρεχαν νερά από τις οροφές. Ναι. Κατερίνα μου, όμως, αυτά ήταν η εξαίρεση. Και αυτή την εξαίρεση οφείλουμε να την εκμηδενήσουμε. Διότι το λεωφορείο θα πρέπει να προσφέρει ασφάλεια στον μαθητή, αλλά και εμπιστοσύνη στο γονιό για να αφήσει το παιδί του να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο. Βέβαια. Πρόσθετα με αυτό, φέρνει ακόμα ένα καλό, ότι εάν χρησιμοποιήσουν περισσότεροι μαθητές στα σχολεία, σημαίνει θα υπάρχει λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους που μας ταλαιπωρούν, ιδιαίτερα τις ώρες που ανοίγει το σχολείο 7 με 7.30 ή τις ώρες που σχολούν 1 με 2. Άρα, πρώτον είναι να υπάρχει ασφάλεια και άνεση στους μαθητές. Να διευκολυνθούν οι γονείς και τρίτον όλοι μας να διευκολυνόμαστε, διότι θα υπάρχει λιγότερη τροχαία κίνηση τις συγκεκριμένες ώρες. Άρα δεν υπάρχει κάποιος που να λέει ότι είναι αρνητικό. Όχι. Κάτι άλλο, κύριε Μουσούτσα, το έθεσα και στον κύριο Βαφεάδη, αν δεν κάνω λάθος, την Δευτέρα, στην πρώτη εκπομπή, σε ό,τι αφορά τα καθίσματα για τα μωρά του νηπιαγωγείου, τα καθίσματα που πρέπει να μπουν στα λεωφορεία. Ο κύριος Βαφεάδης μου είπε ότι δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον. Άρα, με ποιον τρόπο, για παράδειγμα, θα ξεκινήσουν οι σχολικές εκδρομές για τα νηπιαγωγεία ή για τα παιδιά 6 ετών, για παράδειγμα, που κάθονται ακόμα σε ειδικό καρεκλάκι μέσα στο λεωφορείο? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Να, έχετε δίκιο και το είχαμε συζητήσει πολύ στο παρελθόν. Πάρα πολύ. Διότι όπως είναι η νομοθεσία, δέστε τι παράξενο υπάρχει.
για να μπει ένα παιδί κάτω των 6 χρονών στο λεωφορείο, για να πάει εκδρομή σε κάποιο εκδήλωση με το νηπιαγωγείο του, θα πρέπει το λεωφορείο, το όχημα, να έχει αυτά τα καθίσματα που λέτε. Εάν το ίδιο παιδί χρησιμοποιήσει το λεωφορείο για να πάει από το χωριό του Χ στο χωριό Ψ, δεν χρειάζονται αυτά τα καθίσματα. Άρα βλέπετε μια ανομοιομορφία. Σωστό. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις στο παρελθόν, διότι όντως στερούμε στα μικρά παιδιά την διασκέδαση. Όχι, των ξέρετε περίπατο... κάτι, δεν τους το στερούμε. Απλώς τα φορτώνουμε στο λεωφορείο χωρίς καθίσματα. Βάζουμε τη ζώνη εδώ στην μέση, τέλος πάντων, που μπαίνει και κάνουμε το σταυρό μας και πάμε. Όχι, θεωρώ ότι δεν έχει κανένα που αναλαμβάνει τέτοιο ρίσκο. Αφού πάνε τα παιδιά σε εκδρομές, στα νηπιαγωγεία. Ένα λεπτό. Υπάρχουν παράπονα ότι έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποια λεωφορεία που έχουν το σύστημα το οποίο έχει εγκριθεί. Υπήρξε προσπάθεια ναι από το στο παρελθόν και δόθησαν και κίνητρα για να βάλουν οι οδηγοί αυτά μέσα. Πλην όμως, το άκουσα και εγώ από εσάς πριν λίγο, το επιβεβαίωσα μάλλον, ότι δεν υπήρξε το αναμενόμενο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει το κίνητρο, να μην χρησιμοποιείται. Άρα τελικά τα θύματα είναι τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο θέατρο σε μια εκδρομή. Σίγουρα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, ξανά είναι εγγεγραμμένο στην Επιτροπή. Ωραία. Αλλά δεν είναι για να το συζητούμε. Θα πρέπει να έρθουν οι αρμόδιοι με εισηγήσεις και λύσεις. Διότι εφόσον είναι κάτι που όλοι λέμε ότι ναι, θέλουμε να γίνει, να σκύψουμε κάτω, να βρούμε και τη και να το δούμε πρακτικά αυτή τη λύση, θέληση και τη βούληση. Για να το λύσουμε. Διαφορετικά δεν, ναι, το να το λέμε μόνο δεν υπάρχει. Θέμα όμως έχουμε και με τους οδηγούς. Αυτό το θέμα πάει πολύ καιρό επίσης πίσω. Έχουμε λήψεις που διαφάνηκαν και ακούστηκαν αριθμοί, για παράδειγμα χθες, που μπορείτε να μας πείτε. Αριθμοί δεν ξέρω, δεν ακούστηκαν όμως. Να θυμίσω, πριν ένα χρόνο έκαμε και μια τροποποίηση της νομοθεσίας για να μπορούν να έρχονται, να έρθουν οδηγοί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς, διότι και εκεί υπάρχει έλλειψη, το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό ή σχεδόν μηδενικό. Υπάρχει έλλειψη. Τώρα θα μου πείτε γιατί υπάρχει έλλειψη, διότι οι αριθμοί που ακούστηκαν είναι ότι υπάρχουν 400 γυναίκες που έχουν άδεια λεωφορείου. Μάλιστα. Τους έχουν μιλήσει μία προς μία από το Υπουργείο πέρυσι. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον να έρθουν να αναλάβουν αυτό το επάγγελμα. Οι λόγοι, κάποιοι είπαν, είναι ότι, δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής, που είναι κάτι σημαντικό. Θα κάνει μια διαδρομή, χρειάζεται μια κοπέλα από χωριό. Δεν υπάρχουν. Αυτά συζητήθηκαν, προσπάθησαν να βρουν λύσεις. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν. Όλα άλλοι για εσάς τους άντρες είναι πολύ πιο εύκολα. Ναι, αλλά πάλι δεν είναι λύση, αντιλαμβάνεσαι. Όχι, ναι, και σε εντάξει, αστειευόμενη τώρα, το λέω αυτό. Ακόμα στιγμή, και αυτό για εσάς είναι μια εύκολη υπόθεση. Για μας είναι δύσκολη υπόθεση. Το να πρέπει να χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα. Όχι, αλλά είναι η ώρα εργασίας. Ναι. Είναι μια επίπονη εργασία, δεν το αφισβητά κανένα. Το ωράριο είναι δύσκολο και φαίνεται ότι παρόλο που λέγεται και ότι είναι καλός ο μισθός που δίνεται, δεν είναι ελκυστικό ως έχει για να έρθουν άτομα που υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που έχουν άδεια λεωφορείου, όμως δεν έρχονται να εξασκήσουν αυτό το επάγγελμα. Μπορεί να οδηγούν φορτηγό, μπορεί να είναι πιο προσοδοφόρο να οδηγήσεις φορτηγό παρά λεωφορείο ή κάποιο άλλο επάγγελμα. Άρα και αυτό το κενό που δεν φαίνεται με ό,τι έχουμε δει ή ό,τι έχουμε προσπαθήσει όλοι ως τώρα να λυθεί, πρέπει να σκεφτούμε κάποιους άλλους τρόπους για να αυξήσουμε το εργατικό δυναμικό, δηλαδή τους οδηγούς, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το πρόγραμμα, είτε τον door-to-door, είτε τον μαθητικό λεωφορείο, σε πιο μεγάλη έκταση. Ναι, και σε άλλες διαδρομές ουσιαστικά. Διαδρομές, διότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μια παραδοχή, ότι υπολογίζουν φέτος ότι αντί 800 παιδιά που ήταν πέρυσι για το door-to-door,
θα ανεβούμε, η προσπάθεια είναι να ανεβούμε μέχρι τα 1000. Εάν υπάρχει τόση ενδιαφέρον και ανεβούμε πιο πάνω από το 1000, δεν θα μπορούμε να τους να ξυπηρετήσουμε, γιατί δεν θα υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός οδηγών. Και τονίζω και κάτι άλλο. Δεν μπορείς έναν οδηγό να τον βάζεις να εργάζεται περισσότερες ώρες, διότι πρώτον είναι εναντίον της θεσπισμένης νομοθεσίας, δεύτερον αντιλαμβάνεσαι ότι είναι θέματα ασφάλειας, για όνομα του Θεού, επέρχεται με την πάροδο των ωρών και βασικά ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει να έχει τα αντανακλαστικά του σε 100%. 100% και στην αρχή και στο τέλος. Άρα η λύση είναι ναι, να βρούμε πρόσθετους οδηγούς που με ασφάλεια θα μπορούν να κυκλοφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα τα βλέπουμε όλα. Είναι μια επιτροπή που έχει πολλά και έτσι θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Όχι πως οι άλλες δεν έχουν, αλλά όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, κύριε Μουσού, θα κρατήσετε μια θέση για το Αλφα Καλημέρα, έτσι στο πρόγραμμά σας. Να σας πω, Κατερίνα μου, το έχουμε πει την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Έχουμε το θέμα το Μητρό Μελετητών του ΕΤΕΚ. Μάλιστα. Και σε νέα προτάσεις για τις κάμερες φωτοεπισήμανσης, έχοντας υπόψη την απάντηση του Υπουργείου στα αιτήματα σε προηγούμενη συνεδρία, θα έρθει το Υπουργείο να αιτιολογήσει την απάντησή του, να δεχθεί ερωτήσεις και γιατί είναι αυτή η θέση και όχι άλλη, και ακολούθως θα προχωρήσουμε σαν Επιτροπή διαδικαστικά με την κατάρθρωση της ζήτησης και ολομέλεια. Ωραία. Κάποιες θα εγκριθούν, κάποιες όχι. Ωραία. Την ερχόμενη Παρασκευή, λοιπόν, 8 παρα 10, κάντε τα κουμάντα σας, μαζί θα είμαστε. Να έρθετε εδώ στο στούντιο. Να έρθετε εδώ είναι στο 8 παρα 10. Αν έρθετε εδώ στο στούντιο, δεν θα μπορέσω να σας καθυστερήσω. Κλείσαμε τώρα. 8 παρα 10, παιδιά, σημειώστε το, μην ξεχάσω. Ευχαριστώ, κύριε Μουσού, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γελάει ο κύριος Μουσού.